σας παιδιά του Facebook, γεια σας παιδιά του YouTube. Σε κάμερα, σε κάμερα. Εδώ. Σε δύο, έχουμε πολύ κάμερα. Δεν είναι ΕΡΤ, είναι Nova. Το Ξάνθη Ολυμπιακός βέβαια είναι ΕΡΤ. Λοιπόν, Ξάνθη Ολυμπιακός, το ματσάκι είναι Κυριακή στις 3.30, έχει 4 παιχνίδια. Επιτέλους, ξεκινάμε να ξεκινάει η μπαλίτσα λίγο νωρίς, ρε φίλε. 3.30. Χειμώνιας. Μας πάσανε, να μην πω ότι μας πάσανε τώρα με 5.5 και τα 5.30. Σωστό. Α, περιμένω να πάει 5 ώρα. Σωστό, σωστό. Έχεις να δεις Football League. Football League 3.30. Έχεις να δεις Premier League. Όχι, έχει Football League, φίλε, εντάξει. Δόξα Δράμας Κέρκερ, έχει ωραίο ματσάκι τώρα. Δόξα Δράμας Παναχαϊκή ήταν ωραίο ματσάκι την Κυριακή. Καλό ήταν. Μεγάλη δράμα. Μεγάλη δράμα και στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μας έβγαλε και αυτό στο προγνωστικό, έτσι, το over που δώσαμε. Over, βέβαια, εύκολα. Κόντρα στον Πανετολικό και νομίζω ότι είναι από τα πολλά βίντεο που δικαιωνόμαστε και pre-game πώς προσεγγίζουμε το παιχνίδι. Γιατί είπαμε ότι και ο Πανετολικός, δηλαδή δίνουμε το over με δεδομένο ότι μπορεί να σκοράρει και ο Πανετολικός. Βρήκε και ένα γκολ στην Τούμπα, μπορεί να βρει και ένα γκολ στο Καραϊσκάκης. Εντάξει, εγώ πίστευα ότι μπορεί να βγάλει και μόνος του ο Ολυμπιακός, κυρίως γιατί ο Πανετολικός είναι κακός αμυντικά εκτός έδρας. Είναι δεδομένο αυτό. Το πίστευα διότι ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή πρέπει να ξεσπάσει, ας πούμε. Εντάξει, δεν το έκανε σε μεγάλο βαθμό και όπως έπρεπε. Αλλά σε κάθε περίπτωση πήρε μια νίκη πολύ σημαντική. Το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού είναι offside για να μην αρχίσουν τα γαυγίσματα από κάτω. Το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού είναι offside για να μην λένε ότι. Δεν τα λέμε και τα λοιπά. Όλα τα λέμε, παιδιά. Εδώ πέρα είναι το μοναδικό κανάλι που θα τα ακούσετε όλα. Και κράξιμο και καλά λόγια. Ξεκινάμε με αυτό, αντί να λέμε για την μπάλα. Για να μην μπαλίτσα. Μάθε μπαλίτσα και μίλα. Πρέπει να περιμένουν από κάτω με το που ξεκινήσουμε να το πούνε. Ναι. Δεν είπατε. Μα αφού δεν προλάβαμε ακόμα να μιλήσουμε. Είναι offside. Εντάξει, είναι offside. Το δεύτερο γκολ του Βούκοβιτς. Του Ολυμπιακού είναι offside ο Βούκοβιτς. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός άρχισε να κερδίσει. Ήταν καλύτερος και έπρεπε να κερδίσει. Είχε πάλι πολλές τελικές. Είχε μερικές ωραίες όμορφες συνεργασίες. Εντάξει, πήρε μια νίκη που χρειαζόταν. Έμεινε στο μείον 6 από τον. Έμεινε στο μείον 6. Βασικά έπαιζε πιο μετά, μισή ώρα μετά τον ΠΑΟΚ. Περίμενε κάποιο θετικό νέο από τη Λαμία. Δεν ήρθε. Αυτό το θετικό νέο. Έμεινε στο μείον 6 και ουσιαστικά οι δυο τους είναι τώρα που θα παίξουν μέχρι το τέλος. Ναι, τελείωσε αυτό το θέμα. Αυτό είναι δεδομένο. Οι δυο τους θα παίξουν μέχρι το τέλος. Αν φαίνεται, και φαίνεται και έξω από το γήπεδο με τις δηλώσεις και με όλα αυτά. Ναι, ναι. Και οι παράγοντες του Ολυμπιακού και οι παράγοντες του ΠΑΟΚ νομίζω ότι έχουν επικεντρωθεί σε αυτή τη μάχη μεταξύ τους. Ναι, έτσι. Εντάξει, είναι οι δυο τους πλέον και τώρα οι δυο τους δηλαδή. Ναι. Λέμε. Εντάξει, είναι και ο τρόμητος που εσύ λες ότι θα γίνει Λέτσερ της Ελλάδας και εγώ ξερνάω. Αλλά σε γενικές γραμμές. Είναι οι δυο τους 100%. Το θέμα είναι πόσο θα αντέξει ο Ολυμπιακός, πόσο θα αντέξει ο θρύλος του Πειραιά, ο πρωταθλητής, το 19-22. Έτσι. 19-22. 19-22. Πρέπει να πάρει επιθετικό για να αντέξει, τα έχουμε πει κι άλλες φορές. Και πρέπει να περάσει και από την Ξάνθη, παιδιά. Και πρέπει να περάσει και από την Ξάνθη. Μια Ξάνθη η οποία ολοκληρώνει το λάκκο με τα κολοδάχτυλα. Είναι τώρα έτοιμη να βγει από αυτόν. Έπαιξε με πάω και παίζει με Ολυμπιακό. Τουλάχιστον τον έχει βέβαια εντός έδρας τον Ολυμπιακό. Ναι, εντός έδρας τον έχει, αλλά αυτό δεν λέει και πάρα πολλά πράγματα γιατί ο Ολυμπιακός από τα τελευταία 13 μάτς κερδίζει τα 12 με την Ξάνθη. Wow. Την έχει δηλαδή. Έτσι. Εντάξει, λίγο πρόστιχο. Είναι λίγο πρόστιχο αυτό. Το κατάλαβα. Μπορεί να μην είσαι τόσο περιγραφικός άλλη φορά. Εντάξει, θέμα κάνουμε. Θα σε πλακώσουν του Ξανθιώτε. Έχει κάνει κανένα θέμα με την Ξάνθη. Ποτέ δεν ξέρει. Ωραία, ποτέ δεν ξέρει. Σωστό αυτό. Όχι, αλήθεια, λέει, τρία άτομα είναι, φίλε. Δεν τρέψε. Είναι κάτι σχολεία πηγαίνουν. Μια ολόκληρη μαλάκα. Ο Πανόπουλος θα κοντεύει να φύγει. Να τη συμπεριφέρεις έτσι. Ο Πανόπουλος κοντεύει να φύγει. Έλεγε δεν με στηρίζει ο κόσμος και δεν με στηρίζει ο κόσμος. Ναι. Είναι γνωστά αυτά. Ωραία πόλη Ξάνθη όμως, έτσι. Ωραία, ναι. Και φοιτητή, την παλιά πόλη. Και φοιτητές, ναι. Έχει και έτσι. Ωραία κλαμπάκια. Και ωραία φαγητά. Στον καθένα ό,τι αρέσει. Να γίνει χαμούλης. Ωραία, ναι. Στον καθένα ό,τι αρέσει. Και εμένα μου αρέσει. Λοιπόν, το ξέρω ότι σ' αρέσει. Τι είσαι. Είμαι καλοφαγάς. Λοιπόν. Ορίστε. Ποια χαρούλα. Α, και θέλω. Α, θα δώσω χαιρετίσματα μετά σε ένα. Σε αδέρφη δικιά σου, Λάσκαρη. Εμπενέ. Όχι, γενικά. Α, εντάξει. Ανήλικο είναι. Εντάξει, οκ, το παίρνω πίσω. Πάμε να πούμε λίγο τα. Είναι γνωστή η ατάκα, εγώ δεν την υιοθετώ βέβαια. Ναι, ούτε εγώ την υιοθετώ. Ούτε εγώ την υιοθετώ. Στα 4 και είναι 14. Λέει ατάκα. Εγώ δεν το υιοθετώ αυτό, ρε φίλε, δεν το υιοθετώ. Απλά έτσι λένε, λέγεται στην πιάτσα. Πάμε να πούμε λίγο τα στατιστικά. Ήταν να πούμε, ναι. Α, να πούμε και τον Τουρέ, ρε φίλε. Περίμενε. Για πες. Ο Τουρέ που μάλλον πάει να κάνει τραπέζι αποχαιρετισμού. Α, ναι, ο Τουρέ πάει να κάνει. Το ξέρεις αυτό, Λάσκαρη. Ο Τουρέ θα κάνει τραπέζι αποχαιρετισμού στους παίκτες του Ολυμπιακού.
Όχι, φεύγει αυτός. Φεύγει αυτός και θέλει, παιδί μου, να τους αποχαιρετήσει με τον αγαπημένο του τρόπο τα τελευταία χρόνια. Το φαγητό. Το φαγητό. Όχι, εντάξει. Θα πάνε και στο, πώς το λένε, το μικρολίμανο. Έχει κάτι ναι, ναι. Ταβερνούλες εκεί. Εκεί μαλάκα δεν θα έχει την επόμενη μέρα ψάρι στη ψαραγορά του Reddit. Γιατί ξέρεις να με θες, αυτοί που έχουν τα λεφτά, αυτοί είναι πιο σφιχτοί. Σιγά με τους πάει τίποτα καλό. Τους πάει και στο μικρολίμανο, σε κάνα, με κάνα 5 ευρώ τη μερίδα το γάβρο, αντί να του πάρει κάνα φάνση ή κάνα τέτοιο. Θα φάνε εκεί 30 ευρώ. Φάνε κουρμέ πρέπει να του πάει. Θα φέρει και το μαρινάκι. Αν φέρει και το μαρινάκι, τη γάμισε του Reddit. Ω, άμα φέρει το μαρινάκι. Με πλάκα χρυσού πρέπει να πληρώσει. Μαρινάκι θέλει ένα κοπάδι μόνο του. Τώρα να ρωτήσω κάτι, τώρα που πιάσαν το Ριχάρδο δεν θα γίνει. Ριχάρδο του αφήνεται ελεύθερο, φίλε, κοιμάσαι όρθιο. Ναι. Αφήνεται ελεύθερο γιατί κάνει γκάφα η ελληνική αστυνομία, λέει. Τι γκάφα ήταν. Κάτι με το τετελωνίο, όχι, δεν μου σου του και κάτι τέτοιο. Άρα θα γίνει. Κούρια, φίλε, το γκάφα. Του καλέξει, του καλέξει. Εν τω μεταξύ, για ακόμα μια φορά ο πρωθυπουργό, ο κύριο Τσίπρα. Α, ναι, ναι. Γιατί βγήκε και προκατέβαλε τη δικαιοσύνη. Άρα θα γίνει χρυσή μπάλα. Γιατί λέγανε ότι τώρα που τον πιάσανε θα γίνει χρυσή μπάλα. Θα γίνει δικιά. Θα την πάρει αυτό. Θα την πάρει αυτό πάνω. Λοιπόν, πε λίγο, άντε να πούμε το 2012. Ναι, λοιπόν, το 2012 η τελευταία νίκη τη Ξάνθης κόντρα στον Ολυμπιακό. Είπαμε από τι 12 νίκες που έχει κάνει στα 13 τελευταία μάτσο ο Ολυμπιακός στι 11 έβαλε τουλάχιστον 2 γκολ. Δηλαδή μιλάμε για κολοφεράτζα του κανονικά. Παλιά δυσκολευόταν ο Ολυμπιακός στην Ξάνθη. Φέτο. Από τα 17 γκολ του Ολυμπιακού, τα 12 έχουν μπει στο δεύτερο ημίχρονο. Και επίσης, εκτός έδρας έχει σκοράρει 5 γκολ όλα στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή και τα 5 και το τελευταίο στις καθυστερήσεις στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι, στο Χαριλάου στο δεύτερο ημίχρονο, στον Πανιόνιο στο δεύτερο ημίχρονο, στον Όφη δεν σκόραρε, στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ τον Ντέρμπι πάλι στο δεύτερο ημίχρονο σκόραρε με το Φορτούνι. Ναι. Γενικά βάζει στο δεύτερο ημίχρονο γκολ εκτός έδρας. Mm-hmm. Και εντός έδρας, αλλά εκτός έδρας μόνο στο δεύτερο ημίχρονο. Μάλιστα. Πόσες φορές το είπαμε. Πολλές. Λοιπόν, το σετ των αποδόσεων 5-60 η νίκη της Ξάνθης, 3-55 το Χ, 1-70 το διπλό του Ολυμπιακού. Over 2.35, under 1.57, goal goal 2.22, no goal 1.62. Εμείς Αριστοτέλη, με τι θα πάμε, ξέρεις, είσαι περίπνος. Θα πάμε με το διπλό του Ολυμπιακού, σε απόδοση περίπου 1.70. Εντάξει. Καλή επιλογή είναι, καλή απόδοση. Ευχαριστούμε. Το διαβάζετε καλά το ματς. Εντάξει. Όχι, άμα θες μπορούμε να το συζητήσουμε. Όχι, όχι, καλή επιλογή. Εντάξει. Yeah. Καλά το αποφασίσατε. Λοιπόν, έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Όχι, όχι, τίποτα άλλο. Τίποτα, ε. Πολύ καλό. Ναι, όχι, έχουμε να πούμε να αποθεώσουμε λίγο τον Λάσκαρη εδώ πέρα. Γιατί πριν το match με τον Πανετολικό ανέβασε ένα story στο YouTube. Και είπε, ρε παιδί μου, ότι σήμερα λέει, ο Μάρτινς είπε θα ξεμπουκώσουν Ποντένσε, Γκερέρο και Φορτούνι. Έπιασε τους δύο. Σκοράρανε. Έτσι. Οπότε ναι, ένα χειροκρότημα. Λοιπόν, αυτά, Ξάνθη Ολυμπιακός, Κυριακή, 3.30 ώρα, κρατάμε το διπλό σε απόδοση περίπου 1.70.